Κύριε Παφίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές. Και έχει Κύριε και ωραία Παφίλη, μέρα σήμερα στο Γιάννενα. Ναι. Εσείς πώς την αντιλαμβάνεστε την ανάπτυξη που θα μας φέρει ο Όμιλος Γκριμάλντι και η συνεταίροι του? Καταρχήν να κάνω ένα σχόλιο. Ακριβώς και το λιμάνι της Ιδουμένητσας, όπως και τα τρένα, όπως και πολλά άλλα, ακολουθούν την κλασική συνταγή από την πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή μετατροπή σε ανώνυμες εταιρείες. Μετατροπή σε ανώνυμα εταιρεία σημαίνει ότι λειτουργεί με βάση την κερδοφορία. Και μάλιστα όταν είναι ΑΕ και όταν μπαίνει και στο χρηματιστήριο, τότε μπορεί οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών επενδυτής να μπει και να συμμετέχει. Το έχει γίνει και αλλού. Παραδείγματος χάρη στην ΕΙΔΑΠ, τώρα μια και γίνεται συζήτηση για το νερό. Έχουν μπει και ξένα μονοπόλια. Είναι η κλασική συνταγή που παραδίδει τα πιο κερδοφόρα κομμάτια και επιχειρήσεων, αλλά και τα λιμάνια, όπως και τα αεροδρόμια, σε ιδιωτικούς ομίλους. Και επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση, να κάνω εκ των πρωτών ένα σχολιασμό. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν έχουν καμιά διαφωνία σε αυτό το τομέα. Ίσως σε επιμέρους. Και επειδή ακούγονται κατά καιρούς τώρα και ξαφνικά κάποιοι βγήκαν στον δρόμο, πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιωτικοποίησε παραδείγματος χάρη 15 αεροδρόμια και τα παρέδωσε στη Φράπορτ. Το λιμάνι ΣΥΡΙΖΑ του... ανταπαντά ότι ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση, αφού είπε θα τα σκίσει τα μνημονία. Τι από τα δύο συμβαίνει? Γιατί παραδείγματος χάρη για το θέμα του ΟΣΕ, όταν το πούλησε τα τρένα στην Ιταλική εταιρεία, στην Ελληνική Τρέιν, είπε, η δήλωση του κ. Τσίπρα ήταν ότι επιτέλους το κράτος ξεφορτώθηκε ένα χρέος 15 δισεκατομμυρίων. Και είπε, ακόμα και τώρα λένε ότι υπάρχουν καλές και κακές ιδιωτικοποιήσεις. Ουσιαστικά αυτό εννοούν. Αλλά δεν διαφωνούν με τις ιδιωτικοποιήσεις. Ασφαλώς, εμείς δεν θέλουμε να λειτουργεί, ας πούμε, και το λιμάνι και ο σιδηρόδρομο όπως ήταν πριν. Γιατί και πριν είχαν τεράστια προβλήματα. Και πριν με αυτή τη λογική, αφού τις μετέτρεψαν και σε ανώνυμες εταιρείες, λειτουργούσαν. Δηλαδή με βάση το κόστος και το όφελος. Κόστος δηλαδή είναι εργαζόμενοι και πολλά άλλα πράγματα. Και όφελος είναι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα στην Ιγουμενίτσα, για ποια ανάπτυξη συζητάμε? Αυτό που γίνεται είναι παραδίδεται το λιμάνι στον όμιλο Γκριμπάλντι, ιταλικό δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο το λιμάνι. Είναι και οι διπλανές παραλίες. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για μαρίνες, όπως υπάρχει παραδείγματος χάρη και στην Κέρκυρα, για ένα νησί τύπου Μουμπάι μέσα στο αυτό. Αλλά δίπλα δεσμεύονται όλα και είναι και αυτά μέσα στην παραχώρηση για να φέρνουν οι εργαζόμενοι που έχουν θαλαμιγούς, όλοι, για να βρίσκουν μέρος να παρκάρουν. Μας κοροϊδεύουν. Και ποια ανάπτυξη? Ανάπτυξη, να σας πω τώρα, η ανάπτυξη είτε τη λέγεται δίκαιη που λέει ο κύριος Τσίπρας, είτε λέγεται ανάπτυξη για όλους που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι μια κοροϊδία. Όλοι δεν μπορούν να κερδίζουν. Αυτοί που κερδίζουν είναι οι επιχειρηματίες, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί τα μεγάλα μπορούν και μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες, και αυτός που χάνει μόνιμα είναι ο λαός. Είτε στο συγκεκριμένη περίπτωση χάνοντας παραλίες και λοιπά, οι οποίες θα δεσμευτούν για την Ιγουμένητσα, μιλάω τώρα, είτε ακριβένοντας, είτε χάνοντας εργασιακά δικαιώματα, μειώνοντας το προσωπικό κλπ. Αυτή είναι η ουσία. Και για αυτή την πολιτική, θέλω να σας ξαναπώ και να επιμείνω, δεν μπορεί κανένας να βγάζει την ουρά του απ' έξω. Την υλοποίησαν με σειρά, στην ίδια γραμμή, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία πριν, ΣΥΡΙΖΑ μετά και ξανά τώρα Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παφίλη, από την άλλη μεριά θα μπορούσε να αντιτάξει κάποιος ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει ως κερδοσκοπικός χαρακτήρας σε αυτού του είδους της δραστηριότητες, διότι το κράτος δεν έχει απίθμενα χρήματα στα ταμεία του και άμα δεν προχωρήσουμε με σκοπό το κέρδος,
θα ξαναφτάσουμε σε χρεοκοπία. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι το κράτος έχει πολλά λεφτά και πολύ χρήμα. Έχει μοιράσει ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός 11,5 δις στους επιχειρηματικούς ομίλους. Επομένως δεν είναι θέμα οικονομικό. Είναι θέμα ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτό το κράτος. Με επιχειρήσεις είτε είναι κρατικές είτε είναι ιδιωτικές. Τώρα, τα συμφέροντα αυτών εξυπηρετεί και όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων. Από την περιβόητη ανάπτυξη που λένε που είχαμε αυτό το διάστημα και που τώρα πανηγυρίζουν ότι είμαστε σε μεγαλύτερη επενδυτική βαθμίδα, τι κέρδισε ο εργαζόμενος όλα αυτά τα χρόνια? Την αύξηση τώρα του κατώτατου μισθού που την έχει φάει ήδη ο πληθωρισμός και που είναι στα επίπεδα του 11. Τι κέρδισε? Σταθερές σχέσεις εργασίας. Άνθρωποι που δουλεύουν με ελαστικά ωράρια, που δουλεύουν με 12-14 ώρες, παράδειγμα ξενοδοχείο υπάλληλοι. Αυτοί που κερδίζουν είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εμείς δεν λέμε ότι αυτό το κράτος που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ας το πω έτσι απλά, θα είναι καλύτερο αν είναι κρατικές επιχειρήσεις. Και μπορώ να σας πω και κρατικές όταν ήταν επιχειρήσεις, πάλι τα ίδια συμφέροντα εξυπηρετούσαν. Υπάρχει ένα κραυγαλαίο παράδειγμα της Πεσινέ, της πρώην Πεσινέ, τώρα είναι ελληνικά αλουμίνια. Στην πρώην Πεσινέ, η ΔΕΗ, η κρατική ΔΕΗ τότε, 100%, πουλούσε το ρεύμα 5 δραχμές την κιλοβατόρα και ο καταναλωτής πλήρωνε 18. Και είχε κέρδη που δεν είχε τι να τα κάνει κυριολεκτικά, η Πεσινέ. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς κυριολεκτικά. Εμείς λοιπόν ούτε αυτό το κράτος υποστηρίζουμε, γιατί αυτό είτε με τη μορφή την κρατική είτε με την ιδιωτική, αυτά τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Εμείς θέλουμε μια άλλη κοινωνία, ένα άλλο κράτος που θα εξυπηρετεί. Η ανάπτυξη θα είναι για τους εργαζόμενους, θα έχει κέντρο τον άνθρωπο και δεν θα είναι για τα κέρδη μια κούφτα κυριολεκτικά που λιμένονται και τον πλούτο της χώρας και την παραγωγή σε πολύ σοβαρούς τομείς. Να σταθούμε σε αυτό. Επομένως, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ουσιαστικά υπάρχουν δύο πολιτικές τώρα. Αυτοί που ζούμε σήμερα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, που συντρίβει τους εργαζόμενους, που τους έχει πάρει ό,τι κέρδισαν με αγώνες και με αίμα, που τους δίνει ούτε ψίχουλα καν, και από την άλλη μεριά είναι εκείνοι οι οποίοι κατέχουν πάνω από το 60% του πλούτου της χώρας. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και το κεντρικό θέμα. Να αλλάξει, εμείς παλεύουμε σήμερα να εμποδίσουμε ό,τι μπορούμε να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις θέσεις των εργαζομένων, να περάσουν στην αντεπίθεση, και αυτό μπορεί να γίνει με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, και αυτό αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά να πιστούν και από την ίδια τη ζωή ότι χρειάζεται, ότι αυτό το σύστημα έχει βρωμήσει. Έχει σαπίσει, δεν μπορεί να δώσει λύσεις σε όφελος των εργαζομένων και πρέπει να αλλάξει. Γιατί δεν πείθονται, κύριε Παφίλη? Γιατί ο προγραμματικός λόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν βρίσκει την ανταπόκριση? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάγιο ερώτημα και ένα σύνθετο ερώτημα. Ωστόσο, παρότι τα ποσοστά ήταν του ΚΚΕ μικρά όλα αυτά τα χρόνια, ήταν στο κέντρο όλων των αγώνων. Φανταστείτε να είχαμε και μεγαλύτερο. Και όπου υπήρξαν δυνάμεις που τις στηρίζονταν και στο ΚΚΕ, οι εργαζόμενοι είχαν κατακτήσεις. Και βλέπετε το τι συνέβη με το δολοφονικό ατύχημα, γιατί δολοφονία ήταν κατά τη γνώμη μας, έγκλημα προδιαγεγραμμένο στα Τέμπη. Ξεχύθηκε όλη η Ελλάδα στο δρόμο. Εμείς δεν λέμε ότι ήμασταν εμείς μόνο οι κομμουνιστές και οι φίλοι του ΚΚΕ. Λαός ολόκληρος. Αλλά ποιος μπήκε μπροστά αυτή την πρώτη στιγμή και είπε ότι ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα? Το ΚΚΕ. Όλοι οι άλλοι έκαναν την πάπια. Και θα τα βρούμε μετά και θα τα συζητήσουμε μετά. Και έχει αρχίσει ένας καυγάς τώρα μεταξύ τους και για να κουκουλωθεί και για να ριχτεί στον άνθρωπο. Πάντα ο άνθρωπος φταίει, ανθρώπινο λάθος, αλλά ο άνθρωπος δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Και επειδή όλοι τους ακολούθησαν την ίδια πολιτική, προσπαθούν να ζωταφορτώσουν τον άλλον και να κρύψουν ότι η βασική αιτία είναι η λογική, το κεντρικό, αν θέλετε, ο κεντρικός νόμος του συστήματος, όφελος, κόστος. Όφελος είναι τα κέρδη, κόστος είναι το κόστος των εργαζομένων, τη συντήρηση των υποδομών κλπ.
Και ο κόσμος θα πιστεί από την εμπειρία του. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Και όσο περισσότερο αγωνίζεται, τόσο θα βγάλει συμπεράγματα μέσα από αυτούς τους αγώνες. Ήδη, να σας πω, τα συνθήματα που υιοθέτησε ο κόσμος παραπέμπουν. Τι λένε? Η ζωή μας τα κέρδη τους. Ακριβώς αυτό που λέμε κι εμείς. Ότι σε αυτό το σύστημα η ζωή δεν έχει αξία. Αξία έχει να βγάζουν κέρδη οι επιχειρηματίες, οι οποίοι τη δουλειά τους κάνουν βέβαια, αλλά είναι και αντίστοιχα. Και πιστεύω, είμαστε αισιόδοξοι και σε αυτές τις εκλογές πιστεύουμε ότι ένα ποσοστό θα εκφραστεί με στήριξη του ΚΚΕ, που δεν είναι θέμα δικό μας, είναι η αναγκαιότητα κοινωνική. Κύριε Παφίλη, ήσασταν χθες στα Γιάννενα. Παραμένετε και σήμερα? Ναι, θα φύγω σε λίγο. Λοιπόν, ακούσαμε την Τρίτη το βράδυ, την Τρίτη το πρωί ιδιωτικοποιήσαμε το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Την Τρίτη το βράδυ ακούσαμε όλοι οι πειρώτες, με έκπληξη θα έλεγα, τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα φτάσει ποτέ το τρένο στην Οικουμενίτσα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε μια παράλληλη σιδηροδρομική Εγνατία. Ναι. Είστε έμπειρος. Μάλιστα, είπε, ναι, μάλιστα. Και μάλιστα αυτό είναι, είπε, επιστημονικής φαντασίας. Ναι, είπε ότι οι συζητήσεις αυτές που τις ακούω να γίνονται ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Είστε έμπειρος πολιτικός. Πώς εκτιμάτε τη δήλωση αυτή του Πρωθυπουργού? Για ποιο λόγο να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και μάλιστα χωρίς καν να ερωτηθεί? Δεν ξέρω τους σκοπούς του, αλλά ήθελε να το ξεκαθαρίσει αυτό και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Όμως πριν άλλα έλεγαν όλοι. Και το ότι δεν αναπτύχθηκαν οι σιδηρόδρομοι στην Ελλάδα και ιστορικά, αλλά και τώρα έχει συμφέροντα πίσω, κρύβονται πάρα πολλά. Άκουσε, κύριε Παφίλη, εγώ είμαι δημοσιογράφος 30 χρόνια. Ναι. 30 χρόνια, κάθε φορά που κάποιος λέει τη λέξη σιδηρόδρομος, εγώ στα αυτιά μου ακούω εκλογές. Γιατί ο σιδηρόδρομος είναι κάτι που υπόσχονταν στους υπηρώτες κάθε προεκλογική περίοδο, όλοι, από τη δεκαετία του 90. Και βέβαια ουδέποτε έγινε πράξη. Από την άλλη μεριά, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τον κακό ΣΕΠΟΥ, το ένα από το άλλο κτλ. Πώς να έχεις έναν ΟΣΕ, ξέρω εγώ, δυναμικό, όταν έχει μια γραμμή και μόνο? Ναι, αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα που μπορεί να το συνδέσουμε και με το ποιοι τομείς αναπτύσσονται στην Ελλάδα και αυτό το διάστημα και παλιότερα, και ποιος βέβαια ήταν αυτός που κέρδιζε από αυτή την καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί τέτοια είναι, δεν μπορεί να το πει κανένας διαφορετικά. Και θέλω να σας πω τώρα ότι, ας πούμε, η Ελλάδα σαν χώρα για το μέγεθός της είναι πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Έχει τα πάντα. Αλλά όμως εκεί που επενδύουν οι ιδιώτες είναι εκεί που θα έχουν άμεσα κέρδη. Και μέσα σε αυτά είναι και ο σιδηρόδρομος, είναι και η αξιοποίηση χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών. Και βέβαια αυτό χρειάζεται, γι' αυτό λέμε ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος εργατικό λαϊκό που θα σχεδιάζει με γρώμονα τις ανθρώπινες ανάγκες και το συμφέρον της χώρας. Τομείς ολόκληροι που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα, είτε έχουν εξεπουληθεί, έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες, είτε δεν αναπτύσσονται. Και αυτό το γνωρίζει ο καθένας. Δηλαδή, ακόμα και στην αγροτική παραγωγή και στην κτηνοτροφία, το ξέρουν πολύ καλά οι επιρώτες, τα προβλήματα είναι τεράστια και αδιέξοδα. Που έχουμε δυνατότητα, επειδή έχουμε και καλές κλιματολογικές συνθήκες και νερά πολλά έχουμε που δεν αξιοποιούνται. Ωστόσο, όμως, πριν ακόμα από την κοινή αγροτική πολιτική, πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, καπιταλιστική ήταν και τότε βέβαια, αλλά είχε θετικό αγροτικό ισοζύγιο. Στις εξαγωγές, στις εισαγωγές. Τώρα συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο, και το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ότι οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο και κτηνοτρόφοι. Και προωθείται σταδιακά η πολιτική να φύγουν, όπως έφυγαν δεκάδες χιλιάδες από την αγροτική παραγωγή, και να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις που δεν θα έχουν σχέση και με τους αγρότες.
Δεν χρειάζεται να είναι δηλαδή αγρότες, θα είναι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις με 2-3 χιλιάδες, 5 χιλιάδες στρέμματα κλπ. Και τα ίδια και στην κτηνοτροφία. Να υπάρξουν μανάδες σύγχρονες, τεράστιες, που θα αποφέρουν κέρδη βέβαια και θα έχουν και μικρότερο κόστος παραγωγής. Μέσα σε αυτά, γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς ότι υπάρχουν η ανάπτυξη καπιταλιστική και η ανάπτυξη για το λαό. Έτσι είναι. Και φυσικά το ότι αν βγήκε και ο κ. Μητσοτάκης και το είπε στην Ήπειρο, δεν ξέρω για ποιους σκοπιμότητες, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Η ουσία είναι ότι αποκλείεται μια ολόκληρη περιοχή από το σιδηρόδρομο που όταν είναι στα χέρια του ίδιου του λαού θα είναι φτηνός, είναι ασφαλής, ασφαλέστατος και έχει και δυνατότητες μεγάλες γιατί μπορεί να κουβαλάει πάρα πολλά εμπορεύματα. Αυτό ίσως δεν συμφέρει άλλες εταιρείες. Κάνουμε κάποιες υποθέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα η ίδια. Λοιπόν, κύριε Παφίλη, ναι. Για να σας πω και κάτι συμπληρωματικό, που ίσως ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί αυτά δεν τα λένε τα μέσα ενημέρωσης, ούτε και τα γράφουν οι άλλες εφημερίδες, εκτός του Ρεοσπάστη. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Απελευθέρωση των Σιδηροδρόμων, παραδείγματος χάρη, λέει από την αρχή ότι τα μέτρα ασφάλειας μπορεί να εξαιρεθούν όταν επιβαρύνουν το επενδυτικό κόστος, δηλαδή τα κέρδη. Τώρα, το Φεβρουάριο νομίζω, μία έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει ότι το 13% των κεντρικών γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή μας λένε ότι εμείς είμαστε μπανανία και η Ευρώπη είναι καλή, το 13% μόνο έχει το σύγχρονο σύστημα ασφάλειας. Και εκτιμά ότι το υπόλοιπο δεν γίνεται, διότι επιβαρύνει το κόστος των επενδυτών και έχει μακροπρόθεσμη απόσβεση της επένδυσης. Τόσο ομά και τόσο κοινικά. Και επειδή λένε διάφορα, το 2021 έγιναν 1.350 ατυχήματα, από τα οποία 97 ήταν με τοπικές τρένων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 650 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Να είναι αυτά που έλεγα πριν για τα θέματα της ασφάλειας και τα θέματα συνολικά. Αλλά τα κέρδη, ανεβαίνουν. Κύριε Παφίλη, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμή που μας κάνατε να συνομιλήσετε μαζί μας σήμερα. Να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ήθελα να κλείσω καλώντας τον κόσμο, το λαϊκό κόσμο συνολικά, που περνάει δύσκολο, να κρίνει με την εμπειρία του ποιος τον έφερε σε αυτή την κατάσταση και ποιος ήταν στο πλάι του. Και αν κρίνει έτσι, τότε θα ρίξει ΚΚΕ στην κάλπη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.